Σύλλογος Τυφλών Αργολίδας ξεκίνησε τα μαθήματα γραφής, ειδικά για τυφλούς, τα οποία γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου. Όπως είναι γνωστό, οι τυφλοί μαθητές θα φοιτούν στο εξής, στα δημόσια σχολεία μαζί με, με τα άλλα παιδιά, με τους άλλους μαθητές. Και τούτο για να μην πάνε σε σχολεία μεμονωμένα που είναι για τυφλούς μόνο και έτσι να αποφεύγεται κατά αυτόν τον τρόπο η γετοποίησή τους. Αυτό έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά. Προκύπτει λοιπόν αδύρυτος ανάγκη και οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν τυφλούς μαθητάς να γνωρίζουν τη γλώσσα των τυφλών, όπως κοινώς λέγεται, δηλαδή τη γραφή Braille. Η Ομοσπονδία των Τυφλών, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, έχει πάρει τη θεσμοθέτηση από την υπηρεσία, από την πολιτεία, για να προβεί στην εκμάθηση της γραφής αυτής. Εμείς αποτελούμε ιδρυτικό μέρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και σε αυτό το είμαστε επιστοποιημένοι. Έχουμε το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, έχουμε όλον τον εξοπλισμό και σήμερα αρχινάμε το πρώτο μάθημα. Το μάθημα αυτό γίνεται με δεκαμελές αριθμό φοιτώντων. Διαρκεί 50 με 60 ώρες περίπου. Πηγαίνουν μετά οι διδασκόμενοι και δίδουν εξετάσεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και εκεί παίρνουν την πιστοποίηση ότι κατέχουν τη γραφή. Είναι δε η πιστοποίηση αυτή, είναι θεσμοθετημένη από το Υπουργείο Παιδείας. Κάνει αργά παρά ποτέ, θα λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, διότι μέχρι προδιετίας δεν υπήρχε ως επίσημος γραφή, η γραφή Braille. Και έτσι δεν μπορούσαν να εφοδιαστούν οι μαθητές ούτε με τα απαραίτητα για να μάθουν τη γραφή αυτή. Τώρα όμως, όπως οι άλλοι μαθητές παίρνουν τα βιβλία τα ανοιχτά, έτσι και τα βιβλία με την κοινή γραφή, έτσι και οι μαθητές οι τυφλοί παίρνουν τα βιβλία και τα βοηθήματα που έχουν τη γραφή των τυφλών, τη γραφή Braille. Οφείλω εγώ να ευχαριστήσω από τις θέσεις αυτής την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Αργολίδος και συγκεκριμένα τον προϊστάμενο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μας συμπαραστάθηκε παραχωρώντας μας απαραίτητο εξοπλισμό σε καθίσματα και σε τα τραπεζάκια που θα κάθονται οι διδασκόμενοι. Οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρκάτσουλα, αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος όντως μας συμπαραστάθηκε πάρα πολύ. Και όπως βλέπετε, ο χώρος εδώ είναι λίγο στενός. Θα επιδιώξουμε και επιδιώκουμε, έχουμε προβεί σε διάφορες ενέργειες για να βρούμε κάποιο χώρο κατάλληλο. Αλλού κρούμεν θύρα εις ευήκου ομούς και αλλού κρούμεν θύρα ισότα μία πόντα. Ελπίζουμε όμως να τα καταφέρουμε. Όπου αφού μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.